καλωσορίσατε σε αυτό το προσκλητήριο με μια παρουσία επιβεβαίωσης στίγματος. Ο Γιώργος Σεφέρης, ο μεγάλος νομπελίστας, μας θυμίζει ότι η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον νόμο και να φύγουν. Μήτε μπορούν, όσο κι αν είναι διψασμένοι, να γλυκάνουν το πέλαγο με νερό μισό δράμι. Και τούτα τα κορμιά, πλασμένα από ένα χώμα που δεν ξέρουν, έχουν ψυχές. Μαζεύουν σύνεργα για να τις αλλάξουν. Δεν θα μπορέσουν. Μόνο να τις ξεκάμουν, αν ξεγίνονται οι ψυχές. Κύριε, βοήθα να θυμόμαστε πως έγινε τούτο το φωνικό, την αρπαγή, το δόλο, την ιδιοτέλεια, το στέγνωμα της αγάπης. Κύριε, βοήθα να τα ξεριζώσουμε. Παρακαλώ το Προεδρείο να λάβει τις θέσεις του. Βασίλης Φίλιας, πρόεδρος της Εταιρείας Πολιτικού Πολιτισμού, πρώην Πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ο Ρολογάς Κωνσταντίνος, δήμαρχος κατεχόμενης Κερίνιας, πρόεδρος της κίνησης για το ευρωπαϊκό μέλλον της Κύπρου. Σωτήρης Χατζηγάκης, πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, καλωσορίσατε, κύριε πρόεδρε. Και τέος Βάσος Λυσαρίδης, επίτιμος πρόεδρος ΕΔΕΚ, βουλευτής, τέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, καλωσορίσατε, κύριε πρόεδρε. Αναστάσιος Πεπονής, τέος υπουργός, καλωσορίσατε, κύριε Πεπονή. Άκη Τζοχατζόπουλος, βουλευτής, τέος υπουργός, καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ. Γεώργιος Κασιμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, καλωσορίσατε, κύριε καθηγητά. Κήρυξη έναρξης του συνεδρίου από τον κύριο Ρολογά και τον κύριο Φίλια. Κύριοι του Προεδρείου, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι δημάρχοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, πρόσωποι των κομμάτων, κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Κόμματος, κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριε Κυπριανού Επιμέρους του ΟΑΚΕΑ, κύριε Σοφοκλέους, μέρος της ΕΔΕΚ, πρόεδρος του Κυπριακού Κόμματος, μέρος του Προέδρου της Βουλής, κύριε Βάσος. Ας μου επιτραπεί να ευχαριστήσω καταρχάς την Εταιρεία Πολιτικού Πολιτισμού και τον Πρόεδρό της, τον κύριο Βασίλη Φίλια, που απεδέχθηκαν την εισήγησή μας όπως το συνέδριο της Εταιρείας Πολιτικού Πολιτισμού για το 2006 γίνει στην Κύπρο και συνδιοργανωθεί από τον Δήμο Κερίνιας και από την κίνηση για το ευρωπαϊκό μέλλον της Κύπρου. Το θέμα του συνεδρίου δεν μπορούσε να είναι άλλο από το πρόβλημα της ιδιαίτερης μας πατρίδας και το πλαίσιο αναγκών πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι προτάσεις της πολιτικής ηγεσίας Ελλάδος και Κύπρου για την εξέβρεση μιας δίκαιης λύσης του κυπριακού προβλήματος υπό τις σημερινές συνθήκες της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και τις υποχρεώσεις της υποένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κατοχικής Τουρκίας. Το πολιτικό επιστημονικό αυτό συνέδριο, το οποίο θα ασχοληθεί με όλες τις πτυχές του κυπριακού προβλήματος, έχει την τιμή να φιλοξενήσει
μια πλειάδα έντεκτων εισηγητών όλου του πολιτικού φάσματος Ελλάδος και Κύπρου, καθηγητές πανεπιστημιακούς, συνταγματολόγους, νομικούς, αλλά και πολλούς αναλυτές και δημοσιογράφους. Πιστεύουμε ότι τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου θα βοηθήσουν όχι μόνο την πολιτική ηγεσία, αλλά και όλους όσους παρακολουθούν και ασχολούνται με το Κυπριακό και να δώσουν τροφή προβληματισμού για την παραπέρα πορεία του εθνικού μας προβλήματος. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους εισηγητές μας στο συνέδριο και να τους ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρότασής μας να είναι σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Μονή, την Ιερά Μονή Κύπρου και τον Επίσκοπο Νικηφόρο, ο οποίος μας βοήθησε απλόχερα για την πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου, όπως και όλους τους άλλους χορηγούς, τους χορηγούς επικοινωνίας και όλους εσάς που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην επαναλαμβάνω με όλους τους τίτλους οι οποίοι διελέχθησαν, κυρίες και κύριοι, πώς γράφεται ιστορία? Η ιστορία γράφεται με μετατοπίσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο εσωτερικό των εθνών και των λαών και κάθε φορά υπάρχει ένα σημείο αιχμής. Υπάρχει ένα σημείο που κρίνει τελικά την έκβαση και τη μάχη. Είναι ο όπως στον πόλεμο, αλλά με άλλα πρόσημα και με άλλα μέσα. Το σημείο αιχμής αυτή την ώρα για τον ελληνισμό ολόκληρο είναι η Κύπρος. Στην Κύπρο ή χάνουμε το παιχνίδι ή το κερδίζουμε το παιχνίδι ή το χάνουμε. Και αν χαθεί θα αρχίσει το ξύλωμα ολόκληρης Ελλάδας. Πάνω σε αυτό πιστεύουμε ότι έχουμε χρέος όλοι οι Έλληνες. Πιθανόν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις απόψεων. Υπάρχει όμως και ένα όριο. Ένα όριο που χαράζει το σημείο εκείνο από όπου διαμορφώνονται απόψεις οι οποίες εξ αντικειμένου είναι απαράδεκτες και ιστορικά θανάσιμα επιβλαβείς. Θα τα μιλήσουμε όλα στο συνέδριο και θα τα μιλήσουμε σαν άνθρωποι καλής πίστης, αλλά και σαν Έλληνες πατριώτες. Έλληνες, διότι Έλληνες είμαστε και οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες. Κυρίες και κύριοι, με τις σκέψεις αυτές δεχτήκαμε την πρόταση του κύριου Ρολογά να κάνουμε αυτό το συνέδριο εδώ. Το θεωρούμε απαρχή. Απαρχή μια σειρά ενεργειών. Άλλωστε εμείς δεν πάψαμε ποτέ στη μητέρα πατρίδα να δουλεύουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσει τελικά η υπόθεση Κυπριακή να λυθεί όπως πρέπει. Όπως πρέπει για όλους τους Έλληνες, για όλη την Ελλάδα, για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Η προοπτική ευρωπαϊκή μας δίνει μια τεράστια δυνατότητα. Οφείλουμε να την εκμεταλλευτούμε, να ξέρουμε πώς θα την εκμεταλλευτούμε. Υπήρξαν κασάνδροι θρήνοι ότι τάχα, εάν ακολουθείτε μια σκληρή γραμμή, η Κύπρος θα περιοχεί προς αδιέξοδο. Είδαμε ότι δεν συνέβησαν τα πράγματα. Αλλά κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να προκαταλάβω τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενείτε. Ακολουθούν οι χαιρετισμοί, ο διάφορος χωρίς αλλά πρώτα, εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κ. Βάσος Γεωργίου, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν επιτρέψετε μου να εκφράσω τις ευχές μου για ένα επιτυχημένο συνεδρίο, το οποίο εύχομαι επίσης να συμβάλλει θετικά στις προσπάθειες και στον αγώνα που διεξάγει ο λαός μας για επίλυση του Κυπριακού. Το Κυπριακό για 32 τώρα χρόνια παραμένει άλυτο και σε εκκρεμότητα.
Και αυτό λόγω της απροθυμίας της Τουρκίας να συνεργαστεί για μια λειτουργική και βιώσιμη λύση. Η στήριξη που διχάνει η Τουρκία από ισχυρούς συμμάχους της επιτρέπει να αυθαιρετεί, να παρανομεί και ασύστολα να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο. Στο κυπριακό πρόβλημα κρίνεται η αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας να σταθεί με συνέπεια στις οικουμενικές αξίες και αρχές που η προοδευτική ανθρωπότητα δημιούργησε με αγώνες και θυσίες. Κρίνεται η αποφασιστικότητά της να συμβάλλει στη δίκαιη υπό τις περιστάσεις βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Το ζητούμενο δεν είναι απλά η επίτευξη λύσης ανεξαρτήτως περιεχομένου, αλλά η επίτευξη μιας τέτοιας λύσης με ένα τέτοιο περιεχόμενο που να αναιρεί τα κατοχικά και διχοτομικά δεδομένα που προκάλεσε η τουρκική εισβολή του 1974. Μιας λύσης που να μπορεί να λειτουργήσει και να ανοίγει προοπτικές για το μέλλον. Στόχος μας είναι η άρση της κατοχής, η κατάργηση της de facto διχοτόμησης και η επανένωση της πατρίδας μας. Είναι η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας, της ενότητας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας, χωρίς να παραχωρείται κανένα δικαίωμα μονομερούς επέμβασης σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. Είναι η αποκατάσταση και η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών ολόκληρου του λαού, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος των προσφύγων να επιστρέψουν στις πόλεις και τα χωριά τους. Το δίδυμο έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του κυπριακού λαού, το προοδευτικό φασιστικό πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή, ως αποτέλεσμα σειράς συνωμοσιών, λαθών αλλά και εγκλημάτων που έγιναν, δημιούργησε τέτοια δεδομένα που δεν αφήνουν απεριόριστα περιθώρια επιλογών. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία αποτέλεσε τον επώδυνο συμβιβασμό της ελληνοκυπριακής πλευράς που συνήψε ο Εθνάρχης Μακάριος ως η μοναδική ρεαλιστική διέξοδο να ξεπεραστούν τα διχοτομικά δεδομένα που επέβαλε η τουρκική κατοχή. Είναι το σημείο όπου συναντώνται Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Είναι η λύση που διχάνει τη διεθνούς υποστήριξη και αυτό χρειάζεται να παραμείνουμε σε αυτή τη λύση συνεπείς και να μην την εγκαταλείψουμε. Συνεπείς, επιβάλλεται να παραμείνουμε στο πλαίσιο της λύσης και στο πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού, όπως καθορίζεται στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου, τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, στις αρχές του διεθνούς δικαίου, τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κοινοτικό δίκαιο, για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης, ενωμένης, ομοσπονδιακής Κύπρου που να έχει μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ηθαγένεια. Στηριζόμενοι σε αυτή τη βάση, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ, αξιοποιώντας παράλληλα όλα τα ερίσματα που έχουμε ως χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στον διεθνή χώρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία προσδοκεί και επιζητεί τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, δεδομένου ότι η Κύπρος είναι ήδη μέλος και η Τουρκία φιλοδοξεί να ενταχθεί σε αυτή. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας, δημιουργούν μια θετική συγκυρία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δυναμική επίλυση του προβλήματος. Από αυτό το γεγονός πηγάζει και η προσδοκία μας ότι η κατοχική δύναμη θα υποχρεωθεί τελικά να αλλάξει την αδιάταχτη στάση της και να ανοίξει έτσι η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού σύντομα. Φτάνει βέβαια οι ισχυροί προστάτες της Τουρκίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Μεγάλη Βρετανία να σταματήσουν να της παρέχουν κάλυψη και να υποθάλπτουν την αδυναμία της, την αδιαλλαξία της. Επιζητούμε επίσης την ενεργό εμπλοκή όλων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στην εφαρμογή των αποφάσεων του Διεθνούς Οργανισμού στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος. Σήμερα, οι προσπάθειες της ελληνοκυπριακής πλευράς επικεντρώνονται στη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς. Μέσα από ειλικρινείς και παραγωγικές διαπραγματεύσεις, στοχεύουμε να επιτευχθούν ουσιαστικές αλλαγές στις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ώστε να φτάσουμε σε μια συμφωνημένη λύση χωρίς επιδιαιτησία. Μια λύση που να δικαιώνει ολόκληρο τον λαό μας
για να μας επιτρέπει να ζούμε σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας στον δικό μας τόπο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Δημήτρης Χριστόφιας, Πρόεδρος της Βουλής του Αντρούσου. Εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου και του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Κύπρου Νικηφόρου, ο Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευάς Πάπα Μιχαήλ. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την τιμητική πρόσκληση που μου απίφθηναν οι διοργανωτές του παρόντος πολιτικοεπιστημονικού συνεδρίου με το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα «Πλαίσιο αρχών για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού» που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο Κερίνιας και την Κίνηση για το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Κύπρου. Η παρουσία τόσων εκλεκτών συνέδρων από την Ελλάδα, διακεκριμένων πολιτικών και επιστημόνων, εγγυούνται την επιτυχία του συνεδρίου. Αναμένουμε με ανυπομονησία να μελετήσουμε τις εισηγήσεις σας και τα πορίσματα, ενώ παράλληλα να προβληματιστούν και να βοηθηθούν οι υπεύθυνες κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος στην επανατοποθέτησή τους στο κυπριακό πρόβλημα με βάση πλαισίου αρχών και τη δίκαιη λύση. Θεωρούμε τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισοτιμίας, της ισοπολιτείας και της ελευθερίας ως προϋποθέσεις για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κυπριακό πρόβλημα, ως γνωστό, προέκυψε από την απρόκλητη εισβολή των Τούρκων στη Βόρεια Κύπρο, που είχε ως αποτέλεσμα τη διαίρεση του νησιού, την προσφυγοποίηση του μισού σχεδόν πληθυσμού της, με την εκδίωξη των Ελληνοκυπρίων από τις πατρογονικές τους εστίες και την καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι αρχές του διεθνούς δικαίου διέπουν τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, γι' αυτό και είναι υποχρεωμένοι όλοι οι λαοί της γης να σέβονται τον συνάνθρωπό τους ως εικόνα του αληθινού Θεού, που έχει ως προορισμό το καθομοίωση, που συνεπάγεται την αγιότητα και την προοπτική της σωτηρίας του σύμπαντος και της κορονίδας του, που είναι ο άνθρωπος. Η ανάγκη καθορισμού αρχών διεθνούς δικαίου για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επανένωση του νησιού σε ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και δημοκρατικό κράτος, μέσα στο οποίο Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, Μαρονίτες, Αρμένοι και Λατίνοι θα ζουν μαζί ειρηνικά και αδερφωμένα, χωρίς κατοχικούς στρατούς, συρματοπλέγματα και επίκους και με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους. Έτσι, μέσα σε ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο αρχών διεθνούς δικαίου, θα εκφράζεται ο πολιτισμός των δύο κοινοτήτων της Κύπρου χωρίς φανατισμό και μισανδοδοξία, με προοπτική την ευημερία. Ως γνωστό, η γεωπολιτική θέση του νησιού αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη διαμέσου των αιώνων δοκιμασία. Όμως, η τουρκική εισβολή και κατοχή, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη στρατηγική των τετελεσμένων γεγονότων, κρατά το νησί εχμάλωτο στην αυθαιρεσία των Τούρκων. Γι' αυτό το σχέδιο ΑΝΑΝ θεωρήθηκε απαράδεκτο από τον κυπριακό ελληνισμό, γιατί καταργούσε στην ουσία την υπόσταση της κυπριακής δημοκρατίας και την καταστούσε έρμεο του διπλωματικού αγώνα και της στρατηγικής της Τουρκίας. Γι' αυτό είναι αναγκαία σήμερα μια λύση με βάση τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις αρχές της Ενωμένης Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω και εύχομαι στους ξένους μας καλή παραμονή στην Κύπρο και καλή επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του πρέσβη της Ελλάδος, ο πρόξενος Γιάννης Τσαούσης. Κυρίες και κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, πρόσωποι κομμάτων, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τις σημαντικές προσωπικότητες που έχουν έρθει από την Ελλάδα και την Κύπρο στο συνέδριο του μέρους του πρέσβη της Ελλάδος. Είναι πολύ λίγες οι περιστάσεις που τόσο σημαντικές προσωπικότητες είναι όλες μαζί και είναι και πολύ κρίσιμη η συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε. Όπως είπε και ο πρόεδρος ο κύριος Φίλιας, είμαστε σε μια νέα αφετηρία
και ελπίζουμε ολόψυχα ότι αυτό το συνέδριο θα αποτελέσει μία από τις παραμέτρους που θα συνθέσουν αυτό το πλαίσιο αρχών που όλοι χρειαζόμαστε για να επιτευχθεί μία πραγματικά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, σας μεταφέρω τις θερμές ευχές και τα συγχαρητήρια του πρέσβη της Ελλάδος και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εκ μέρους του Ακέλου Άνδρος Κυπριανού, εκπρόσωπος τύπου, μέλος Πολιτικού Γραφείου Κεντρικής Επιτροπής του Ακέλ. Κύριε του Προεδρείου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ως Ακέλ καλωσορίζουμε κάθε προβληματισμό για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Θεωρούμε βέβαια ότι το πλαίσιο της λύσης έχει καθοριστεί από το 1977 επί Μακαρίου. Από τότε έχει επαναβεβαιωθεί πολλές φορές από τις κυβερνήσεις της Κύπρου και το Εθνικό Συμβούλιο. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί με ειρηνικών τρόπων, μέσω συνομιλιών, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των ψηφισμάτων του Διεθνούς Οργανισμού και των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου. Το πλαίσιο αυτό προνοεί η λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι το σημείο όπου συναντώνται Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι και τη χάνει της διεθνούς υποστήριξης. Τυχόν εγκατάλειψή της δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη λύση, όπως ίσως πιστεύουν ορισμένοι, αλλά σε νέες περιπέτειες που δεν μπορεί να αντέξει αυτός ο τόπος. Μιλώντας για το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, παραλαμβάνουμε με έμφαση τη θέση μας ότι πρέπει να επιζητούμε και να εργαζόμαστε για τη δραστήρια συμμετοχή όλων των μονίμων κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που ενδιαφέρονται και επιδιώκουν να έχουν λόγο στις διεργασίες για το Κυπριακό. Βέβαια, η Κύπρος σήμερα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξή μας στην Ένωση ενισχύει τη διαπραγματευτική μας θέση. Έχουμε καθήκον να αξιοποιήσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι που η λύση είναι να κατοχυρώσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες του λαού μας. Δεν συμφωνούμε όμως με εκείνους που με αφορμή την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επικαλούμενοι μια όριστη συνθηματολογία περί ευρωπαϊκής λύσης στην ουσία αρνούνται την ομοσπονδιακή λύση και στοχεύουν στην έναρξη μιας νέας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού από μηδενική βάση. Μια τέτοια προσέγγιση δεν θα γινόταν κατανοητή ούτε στην Ευρώπη, την οποία επικαλούμαστε και θέλουμε να εμπλέξουμε στην όλη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Περιττώ να τονίσω ότι δεν συμφωνούμε και με εκείνους που άμεσα ή έμμεσα επιδιώκουν την επαναφορά του σχεδίου ανάνος έχει ή με διακοσμητικές αλλαγές. Αγαπητοί φίλοι, το 20ο συνέδριο του ΑΚΕΛ, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νιόβρη, επαναβεβαίωσε την πάγια τη θέση του κόμματος μας στο Κυπριακό και καθόρισε με σαφήνεια το περιεχόμενο της λύσης που κατά τη δική μας αντίληψη πρέπει να επιδιώξουμε. Η λύση πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ομοσπονδιακή, διζωνική, δικοινοτική κυπριακή δημοκρατία πρέπει να έχει μία και μόνη κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ανιθαγένεια. Η λύση πρέπει να προνοεί την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των επίκων και την αποστρατιωτικοποίηση της κυπριακής δημοκρατίας. Η λύση πρέπει επίσης να αποκαθιστά το σεβασμό της ανεξαρτησίας, την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της κυπριακής δημοκρατίας, χωρίς να δίνει δικαιώματα μονομερούς επέμβασης σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. Να αποκαθιστά και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Το ΑΚΕΛ με συνέπεια υποστηρίζει την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων στα πλαίσια της Ομοσπονδίας, όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αγαπητοί φίλοι, με σκληρή δουλειά, με συνέπεια στις θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου και με δυνατή επιχειρηματολογία, κατορθώσαμε να αναστρέψουμε το αρνητικό κλίμα που υπήρχε μετά τα δημοψηφίσματα. Σήμερα, οι θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς γίνονται ευρύτερα κατανοητές και αποδεκτές. Ο διαχωρισμός
των δύο κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους Τουρκοκύπριους και η συνάντηση Ανάλη Παπαδόπουλου στο Παρίσι εγγενίασα μια καινούργια περίοδο κινητικότητας στο Κυπριακό που ευελπιστούμε να οδηγήσει σε ακόμα θετικότερες εξελίξεις, εκτός βέβαια και αν τις μπλοκάρουν τα τουρκικά κατεστημένα, πράγμα που καθόλου δεν αποκλείουμε. Η επαναβεβαίωση του τουρκικού επεκτατικού σε βάρος της Κύπρου δόγματος δείχνει δυστυχώς ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να έχει μια άτεχτη, μια αρνητική στάση. Αυτή η στάση δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με συνέπεια σε θέσεις αρχών, με αποφασιστικότητα και σύνεση για λύση του Κυπριακού και επανένωση της πατρίδας και του λαού μας. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο σας. Εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού ο Σωκράτης Χάσικος, αντιπρόεδρος του ΔΣΥ. Φίλες και φίλοι, ως πολιτικός και ως Κερινιώτης είναι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό στο Πολιτικό Επιστημονικό Συνέδριο που συνδιοργανώνω η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικού Πολιτισμού και ο Δήμος Κερίνιας με θέμα πλαίσιο αρχών για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού. Το θέμα είναι πάντοτε επίκαιρο και θα συζητείτε μέχρι που να επιληθεί το εθνικό μας πρόβλημα. Όπως συζητείτε σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο της κυβέρνησης, της Βουλής, του Εθνικού Συμβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών, αρκετές δεκαετίες τώρα, από τότε που υπάρχει το κυπριακό πρόβλημα. Και οι πολιτικοί στην Κύπρο, όταν το συζητούν, δίνουν έμφαση άλλοτε στις αρχές και τα ψηφίσματα των ΗΠΑ, άλλοτε στις δύο συμφωνίες κορυφής Μακαρίου Ντεχτάς και Κυπριανού Ντεχτάς και άλλοτε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με την εποχή και την επικαιρότητα. Σήμερα, όταν συζητούμε, δίνουμε έμφαση στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χωρίς όμως ποτέ να παραγνωρίζουμε τις αρχές και τα ψηφίσματα των ΗΠΑ και τις δύο συμφωνίες κορυφής. Και προσθέτω ότι όταν το θέμα συζητήθηκε στο επίπεδο του Εθνικού Συμβουλίου, η κωδικοποίηση των θέσεων της δικής μας πλευράς έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη και κάποιες πρόνοιες του σχεδίου ΑΝΑ, με το πνεύμα ότι οι οποιασδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον Κυπριακό δεν θα επαναφέρουν φυσικά το σχέδιο ως είχε, ούτε και με διακοσμητικές αλλαγές, αλλά θα διεξαρτηθούν στη βάση του σχεδίου. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα να συζητηθούν σε αυτή την εκδήλωση οι διάφορες πτυχές του Κυπριακού, προφανώς, για να υποδειχθεί ένα πλαίσιο αρχών για τη δίκαιη λύση του εθνικού μας προβλήματος. Αλλά βεβαίως, όλοι αναγνωρίζουμε ότι, αν και όταν με το καλό αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, οι αρχές που θα διέπουν τις διάφορες εισηγήσεις για συνολική λύση του εθνικού μας προβλήματος, δυστυχώς, αναπόφευκτα, θα επηρεάζονται και από τους συσχετισμούς δυνάμεων που θα υπάρχουν τότε μεταξύ των εμπλεγμένων μερών. Δυστυχώς, έτσι γινόταν πάντοτε στην πορεία του Κυπριακού προβλήματος από τότε που υπάρχει μέχρι σήμερα. Γιατί την χάραξη και εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής των κρατών και ιδιαίτερα των πλέον ισχυρών ουσιαστικά καθορίζουν τα συμφέροντα και όχι οι αρχές, τις οποίες φυσικά θα πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να προωθούμε, έστω και αν στο τέλος εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που ο συσχετισμός δυνάμεων το επιτρέπει. Αν τα κράτη με τα εθνικά προβλήματα και ιδιαίτερα τα μικρά και αδύνατα κράτη περίμεναν να βρεθεί λύση στα εθνικά τους προβλήματα με βάση μόνο τις αρχές, όπως αυτές πρέπει να εφαρμόζονται μέσα σε έναν κόσμο δικαιοσύνης, ασφαλώς θα υφίστανται στο μεταξύ εθνικές ζημιές. Γιατί ο κόσμος στον οποίο ζούμε, ιδιαίτερα στη διεθνή πολιτική σκηνή, δυστυχώς κάθε άλλο παρά δικαιοσύνη. Και η αναμονή, η εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί θεωρητικά να αφήνει ανέπαφη την ελπίδα για κάτι καλύτερο, αλλά στο τέλος, στην πράξη, μπορεί να αποδειχτεί ότι μη αναστρέψει με συνέπειες αφήνουν την ελπίδα χωρίς περιεχόμενο. Βεβαίως, τα κράτη με τα εθνικά προβλήματα και ιδιαίτερα τα μικρά και αδύνατα κράτη ορθά πράττουν
όταν αγωνίζονται με στόχο η λύση στα εθνικά τους προβλήματα, να διέπεται όσο γίνεται περισσότερο από αρχές, αφαιρώντας ή και εκμηδενίζοντας την επιρροή των συμφερόντων. Με αυτό το πνεύμα, πολύ ορθά πράττει και ο κατάφορα αντικειμένος από τους ισχυρούς και τα συμφέροντά τους Κυπριακός Ελληνισμός όταν αγωνίζεται με αυτό το στόχο. Αλλά πρέπει ως Κυπριακός Ελληνισμός να αγωνιζόμαστε με ρεαλιστικό ιδεαλισμό για να αποφεύγουμε την επέκταση και παΐωση τεντελεσμένων τα οποία διατρέχουμε το σοβαρό κίνδυνο να εμβολιάσουν με ακόμα πιο άδικες για μας πρόνοιες κάποιες από τις ψυχές του Κυπριακού. Εκείνο που τελικά πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα των αγώνων μας και όχι το πόσο ωραίοι είναι οι αγώνες μας. Με αυτές τις σκέψεις, ο Δημοκρατικός Συναγερμός συγχαίρει την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικού Πολιτισμού και το Δήμο Γερίνιας για αυτό το πολιτικό επιστημονικό συνέδριο και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του. Ευχαριστώ. Δημοκρατικό Κόμμα, Νίκος Κλειάθους, αναπληρωτής πρόεδρος Δημοκρατικού Κόμματος. Επιλεκτοί φίλοι του Προεδρείου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευχαριστώ τους διοργανωτές του σημαντικού αυτού πολιτικού επιστημονικού συνεδρίου για την τιμητική πρόσκλησή τους να παραστώ και να μεταφέρω στο συνέδριο το χαιρετισμό του Δημοκρατικού Κόμματος. Μεταφέρω το χαιρετισμό τιμής και εκτίμησης του Δημοκρατικού Κόμματος και συγχαίρομαι παράλληλα τόσο τους διοργανωτές του διήμερου αυτού συνεδρίου όσο και τα τόσα αξιόλογα πολιτικά και επιστημονικά στελέχη που θα καλύψουν με εισηγήσεις και απόψεις τα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Το Δημοκρατικό Κόμμα διαχρονικά ακολουθεί μια πολιτική ακρόαση στο κυπριακό πρόβλημα, επιδιώκοντας μια δίκαιη, έντιμη, αξιοπρεπή, δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη λύση. Υπερασπίζεται και διεκδικεί τα δίκαια και τα συμφέροντα του κυπριακού λαού στο σύνολο. Παράλληλα, παρακολουθεί και αξιολογεί με πραγματικό πολιτικό ρεαλισμό και όχι με δίθεν ρεαλισμό ή πολιτική αφέλεια το διεθνές και περιφερειακό, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, μελετά και αναλύει τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα, διαμορφώνοντας στρατηγική και τακτική που προωθούν τους σταθερούς στόχους και τις επιδιώξεις μας για την εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Εμείς του Δημοκρατικού Κόμματος περηφανευόμαστε ότι σε όλες τις κρίσιμες φάσεις του κυπριακού προβλήματος πολιτευτήκαμε με εθνική αξιοπρέπεια, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, σταθεροί πάντοτε σε αρχές, έχοντας πλήρη επίγνωση του χρέους μας εναντί της πατρίδας και του λαού μας. Σε αυτή τη θέση παραμένουμε συνεπείς και σταθεροί. Προχωρούμε προς το μέλλον στη βάση και την προέκταση της λαϊκής εντολής του κυπριακού ελληνισμού στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004. Με επικεφαλής τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου, και στα πλαίσια μιας διεκδικητικής στρατηγικής και τακτικής με σωστούς σχεδιασμούς και συστηματικές και μεθοδικές προστάθμιες, πετύχαμε την ανατροπή του αρνητικού κλίματος που διαμορφώθηκε διεθνώς μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ και επιδιώξαμε διαμόρφωση νέων πιο ευνοϊκών συνθηκών που θα δρομολογήσουν το κυπριακό πρόβλημα σε μια νέα διαδικασία αναζήτησης μιας συμφωνημένης λύσης. Ήδη οι προσπάθειες αυτές άρχισαν να αποδίδουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε όσα θετικά για μας πετύχαμε να περιληφθούν στο διαπραγματευτικό πλαίσιο Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αποσύνδεση των δύο κανονισμών και την αλλαγή της νομικής βάσης, ώστε οι όποιες μελλοντικές συζητήσεις να στηρίζονται στο πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου και τέλος, στα όσα περιέχονται στο κοινό ανακοινωθέν της πρόσφατης συνάντησης στο Παρίσι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Κόφι Ανάν. Σημειώνουμε επίσης τις υποδείξεις και προειδοποιήσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Διαπιστώνουμε ακόμα και τη διαφοροποίηση σε κάποιο βαθμό του αμερικάνικου παράγοντα, που επίσης προτρέπει την Άγκυρα να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε την απουσία από το κοινό ανακοινωθέν του Παρισιού οποιασδήποτε αναφορά στο σχέδιο ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει επίσης να αγνοηθεί η πρόθεση της Ρωσίας, της Γαλλίας και της Κίνας να έχουν ενεργότερη συμμετοχή στο κυπριακό πρόβλημα ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι γίνονται βήματα. Αναπτύσσεται μια νέα κινητικότητα και διαμορφώνεται ένα νέο, πιο ευνοϊκό κλίμα. Διεθνώς, έναντι των επιχειρημάτων και των ανησυχιών της δικής μας πλευράς, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης, συνετής, μεθοδικής και αποφασιστικής πολιτικής, διπλωματικής και νομικής διαχείρισης του Κυπριακού προβλήματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν τη στρατηγική και την τακτική που ακολουθεί. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί η ταύτιση θέσεων των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας και οι στηρικτικές και ενισχυτικές προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης προς τους χειρισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και της ελληνοκυπριακής πλευράς. Το Δημοκρατικό Κόμμα εκτιμά ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας φάσης του κυπριακού προβλήματος. Σημειώνεται διαφοροποίηση στις θέσεις του διεθνούς παράγοντα. Αναγνωρίζεται η ανάγκη για διαμόρφωση συνθηκών που θα οδηγήσουν σε συμφωνημένη λύση και γίνεται όλο και πιο σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κυπριακό πρόβλημα. Με την πλήρη και νόμιμη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την από τώρα και όχι σε βάθος χρόνου αυστηρά ελεγχόμενη ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, διαμορφώνονται νέα δεδομένα στο κυπριακό πρόβλημα που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μια σωστή λύση. Η Τουρκία βρίσκεται μπροστά σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους και ισότιμου μέλους της Ένωσης, που αρκετές από αυτές αγγίζουν ουσιαστικές πτυχές του κυπριακού προβλήματος. Η ευρωπαϊκή πορεία της είναι ελεγχόμενη. Ελεγχτικό ρόλο διαδραματίζει και η Κυπριακή Δημοκρατία όπως και η Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, καλούμαστε με σταθερότητα, σύνεση και μεθοδικότητα να εργαστούμε για την προώθηση μιας δίκης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος. Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει να πιστεύει ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα στηρίξουν και θα προωθήσουν ένα σχέδιο δράσης στη βάση της κοινής στρατηγικής Ελλάδας και Κύπρου. Σε μια περίοδο που το κυπριακό πρόβλημα εισέρχεται σε μια νέα φάση και σε μια νέα εποχή, το διήμερο αυτό πολιτικό επιστημονικό συνέδριο κάτω από το γενικό τίτλο «Πλαίσιο αρχών για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού» έχει πολλά να προσφέρει προς την κατεύθυνση του προβληματισμού και της εμβάθυνσης σε όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται τόσο της ουσίας της λύσης του προβλήματος, όσο και της στρατηγικής προς επίτευξη του στόχου της εξέβρεσης μιας δίκαιης λύσης. Εύχομαι και πάλι κάθε επιτυχία του συνεδρίου σας και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα και τα πορίσματα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Εκ μέρους της ΕΔΕΚ, ο Αντιπρόεδρος Αποκλήσης Οποκλέους, εμείς εκπροσωπεί και την Ένωση Δήμων. Κύριε Οποκλέους, αν καλύπτεστε και με μια έτσι γενική την Ένωση Δήμων, κερδίζουμε χρόνο. Είναι σπουδαίο ένα κόμμα να έχει αρχές και θέσεις που να αντέχουν στον χρόνο και να επιβεβαιώνονται με μία συνέπεια. Και με αυτή την κυρίαρχη έκφραση και θέση είμαστε σήμερα εδώ εκφράζοντας την επιδοκιμασία μας και τις ευχαριστίες μας για αυτή την πρωτοβουλία που σαν κίνημα, δηλαδή η ΕΔΕΚ, στηρίζει. Γιατί είχαμε μια σταθερή και συνεπή θέση, η οποία χαράχθηκε εδώ και πολλές δεκαετίες συμπυκνώνοντας μία απλή τοποθέτηση, αυτή η οποία υιοθετήθηκε από τον επίτιμο πρόεδρό μας, ότι τα σύνορα μας ήταν, είναι και θα είναι στην Κερίνια. Αυτό τον αγώνα θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι επίσης σημαντικό σε αυτή την πορεία να υπενθυμίσουμε επίκαιρα ότι η ΕΔΕΚ τοποθετήθηκε με καθαρότητα και σαφήνεια. Είπε ένα όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Ένα όχι που διέλυε την Κυπριακή Δημοκρατία. Είπε ένα όχι σε ένα σχέδιο που επευλήθη. Αλλά είπε και ένα μεγάλο ναι. Ένα ναι για την δίκαιη, για την βιώσιμη, για την ευρωπαϊκή λύση του κυπριακού προβλήματος. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αυτό στηρίζουμε. Γι' αυτό αγωνιούμε. Είναι αυτό που έλεγε ο Μαντέλα, επίκαιρα επίσης για μας,
ότι όσα και αν προσφέραμε στην Αφρική, είναι σημαντικό να πούμε το τι θα προσφέρουμε στο μέλλον. Και η ΕΔΕΚ δεν στηρίζει την πορεία της μόνο μέσα από την διαχρονική και σταθερή της θέση, αλλά και προτείνει και ανοίγει δρόμους. Τέσσερις είναι οι άξονες αυτής της πολιτικής. Πρώτον, υπενθυμίζοντας και καλώντας τον Γενικό Γραμματέα να πάρει πρωτοβουλίες. Γιατί πιστεύουμε χωρίς πρωτοβουλίες δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται, και αυτή είναι και μια δόση κριτικής και αυτοκριτικής, να ασκήσει επιδιαιτητικό ρόλο. Δεύτερο, δεν μπορεί και δεν πρέπει, όταν και άμα ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, να εκβιαστεί χρονικά. Πρέπει να είναι μια ελεύθερη βούληση για να έχουμε μια θετική κατάληξη. Τρίτο, δεν μπορεί ξανά να οδηγηθούμε σε ξεχωριστά δημοψηφίσματα αν δεν υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία των δύο μερών. Και τέταρτο, θα έλεγα και σημαντικότερο, είναι ότι δεν μπορεί να επανέλθει το όποιο σχέδιο, όπως και αν ονομάζεται, σαν δίδυμος αδερφός του σχεδίου ΑΝΑ. Θέλουμε μια λύση, μια πρόταση που να αντέχει, που να δημιουργεί αισιοδοξία και προοπτική και να επανώνει τον λαό μας. Αυτή είναι η λαϊκή εντολή, αυτή είναι η λαϊκή ετοιμιγορία που ουσιαστικά εξέφρασε ο λαός μας στις 24 του Απρίλιο. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό επίσης να εκφράσουμε την ενότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων στο κορυφείο αυτό ζήτημα. Γιατί ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο πρέπει να εκφράσουμε αυτό που επίσης διαχρονικά είναι επίκαιρο εδώ, ότι δεν είμαστε ο λιγότερο ή περισσότερο πατριώτες. Ότι όλοι μας αγωνιούμε, ότι όλοι μας πιστεύουμε, ότι όλοι μας επιθυμούμε την επανένωση της πατρίδας μας. Η συνταγή είναι μέσα από την ομογνωσία και την ενότητα. Και επειδή μου έδωθε το βήμα για να εκφράσω και την Ένωση Δήμο, επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια άλλη παρέθεση και να πω ότι και σαν τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουμε και πρέπει να παίξουμε το ρόλο τον οποίο καλούμαστε. Είναι αυτό που έλεγε σε ανύποπτο χρόνο ο αείμνηστος γεννηματάς, ότι οι τοπικές αρχές δεν πρέπει να παίζουν απλά το ρόλο του οδοκαθαριστή και του νεκροθάφτη. Έχουν σημαντικότερο ρόλο να παίξουν και να διαδραματίσουν. Και είναι και πολιτικός ο ρόλος. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου Κερίνιας και των συνδιοργανωτών να παίξουν ένα δημιουργικό, ένα παραγωγικό, ένα εμπλουτιστικό ρόλο σαν τοπική αρχή, να εκφράσουν την αγωνία των δημοτών, να εκφράσουν την αγωνία του λαού μας, να εκφράσουν, αν θέλετε, την θέση της Ένωσης Δήμο, ότι ναι, με μια βιώσιμη λειτουργική ευρωπαϊκή λύση και οι Δήμοι μπορούν να αντέξουν, μπορούν να έχουν παρόν, μπορούν να έχουν μέλλον. Δεν θα είχαν όμως ούτε παρόν, ούτε μέλλον και οι τοπικές αρχές αν αποδεχόμαστε το σχέδιο ΑΝΑ, γιατί δεν θα υπήρχε απλά κυπριακή δημοκρατία. Χαιρετίζουμε λοιπόν και σαν Ένωση Δήμο αυτή την πρωτοβουλία. Αναμένουμε τα πορίσματά σας, θα είμαστε πάντοτε κοντά σας, θα είμαστε πάντοτε συνεργάτες σας. Εμπλουτίζετε αυτή την προσπάθεια κρατώντας ζωντανό και δημιουργικό ότι κακός δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος δεν κάνει το καλό, αλλά και αυτός ο οποίος δεν κάνει το καλύτερο. Και όλοι μας είμαστε καταδικασμένοι να κάνουμε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ευρωπαϊκό Κόμμα και ο πρόεδρός του Δημήτρης Σιλούρης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετήσω την έναρξη αυτής της σημαντικής εκδήλωσης. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα καλωσορίζει και στηρίζει την προσπάθειά σας. Πιστεύω ότι η παρουσία σε αυτή την εκδήλωση τόσων σημαντικών ομιλητών θα προσφέρει σημαντικό έργο στην προσπάθεια να δώσουμε νέα διάσταση στον αγώνα μας για επίλυση του Κυπριακού. Το δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδότησαν το κλείσιμο του 30χρονου πολιτικού κύκλου του Κυπριακού.
η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε νέες πραγματικότητες και νέα δεδομένα, τα οποία οφείλουμε να συνυπολογίσουμε προτού προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα της όποιας προσπάθειας για εξέδρεση λύσης. Η ιστορική απόφαση του 76% των Ελληνοκυπρίων που απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ δεν μεταφράζεται σε άρνηση για λύση. Αντίθετα, είναι σαφέστατη εντολή διεκδίκησης λύσης η οποία να εδράζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα έχει ξεκάθαρη και συνολική στρατηγική για την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής δημοκρατικής διευθέτησης. Για μας η ευρωπαϊκή λύση είναι εκείνο το πολιτιακό σύστημα, δημοκρατικό πολίτευμα που θα εδράζεται στις αρχές, τις αξίες, το σύστημα δικαίου και τους μηχανισμούς ασφάλειας και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σέβεται απόλυτα τα ατομικά πολιτικά δικαιώματα του κάθε Κύπριου, Ελληνοκύπριου ή Τουρκοκύπριου. Επιτρέψετε μου, αντί χαιρετισμού, να σας παρουσιάσω κωδικοποιημένα και εν συντομία την ολική μας στρατηγική για επίτευξη ευρωπαϊκής λύσης. Για την επίτευξη της ευρωπαϊκής λύσης πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω συγκεκριμένα βήματα. Πρώτον, να καθορίσουμε τις αρχές της ευρωπαϊκής λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που δημιουργήσε η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις σημερινές δηλαδή πραγματικότητες. Δεύτερον, να αναλάβει η πλευρά μας επιμέρους πρωτοβουλίες για αξιοποίηση του χρόνου μέχρι την τελική λύση. Τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να είναι προτάσεις για το άνοιγμα της Αμοχώστου, προτάσεις για τη μείωση των στρατευμάτων εκατέρωθε μέχρι συμφωνίας πλήρους αποστρατικοποίησης, προτάσεις για ευρύτερη απαγκίστρωση σε κάθε σημείο διόδου στα κατεχόμενα, παγωποίηση της εκμετάλλευσης των ελληνοκυπριακών περιουσιών, απογραφή του πληθυσμού στα κατεχόμενα. Βήμα τρίτο. Αξιοποίηση των θεσμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση της ΚΟΡΠΕΑ μας δείχνει τον δρόμο. Βήμα τέταρτο. Να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική μας θέση έναντι της Άγκυρας, δηλώνοντας ετοιμότητα και αποφασιστικότητα να ασκήσουμε το δικαίωμα του βέτο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Το βέτο είναι για τους μικρούς και τους αδύναμους. Οι μεγάλοι έχουν άλλους τρόπους να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα τους. Προτάσσοντας το βέτο, θα μπορούμε να πιέσουμε την Άγκυρα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βήμα πέμπτο. Να σχεδιάσουμε μια συνολική στρατηγική αναφορικά με τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των Τουρκοκυπρίων ως Ευρωπαίων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κόστος πολιτικό και οικονομικό το πλέρωσαν οι Ελληνοκύπροι. Τα ωφέλη πρέπει να τα έχει ολόκληρος ο κυπριακός λαός. Όμως ήρθε η ώρα να καθοριστούν τα δικαιώματα ανάλογα και με τις υποχρεώσεις και όλοι πρέπει να έχουμε υποχρεώσεις σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Χρειάζεται όμως μια συνολική στρατηγική αντιμετώπισης αυτού του θέματος για να μην μας σέρνουν τα γεγονότα. Βήμα έκτο. Από τώρα να κάνουμε σαφές προς την Άγκυρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία
μέσα από δημοψηφίσματα θα εγκρίνει ή όχι την ένταξη ή την ειδική σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βήμα 7. Να ετοιμάσουμε την δική μας συνολική πρόταση για λύση που να εδράζεται στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαιακού συστήματος της Ευρώπης και να την καταθέσουμε την κατάλληλη στιγμή. Βήμα 8. Να ζητήσουμε τον διορισμό από τις Βρυξέλλες ειδικών συμβούλων που θα εμπλακούν στις διαδικασίες για εξέβρεση λύσης αλλά ταυτόχρονα και στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για ολόκληρη την Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, όλα τα παραπάνω βήματα θα μας οδηγήσουν σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή λύση που θα έχει ως εγγύηση τον δημοκρατικό της χαρακτήρα και τις αρχές στις οποίες είναι θεμελιωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ξένους στρατούς. Μια λύση που θα ενώνει και δεν θα διχοτομεί την Κύπρο. Θα επιτρέπει στους Τουρκοκύπριους και στους Ελληνοκύπριους να ζουν μαζί υποκαθεστώς πλήρους ισοτιμίας. Μια δημοκρατική και ευρωπαϊκή λύση που θα είναι βιώσιμη εκ του χαρακτήρα και αποδεχτή από τους Τουρκοκύπριους, διότι ουδόλως θα τους αδικεί. Θα τους διασφαλίζει τα δικαιώματα και την ασφάλειά τους. Αυτή είναι η θέση μας, είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών, Οντίνος Πασπαλίδης. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, θα ήθελα και εγώ εκ μέρους των οικολόγων περιβαλλοντιστών να απευθύνω τους χαιρετισμούς μας τόσο στους δύο οργανωτές όσο και στους συμμετέχοντες, διότι διεξάγεται αυτό το συνέδριο σε μια κρίσιμη και κατάλληλη στιγμή της πορείας του κυπριακού προβλήματος. Για μας το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί και θα εξευρεθεί η λύση έχει καθοριστεί μετά από τη μεγαλειώδη απόφαση της 24ης Απριλίου του 2004 και την ιστορική εισδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας την 1η Μαΐου. Για μας η λύση είναι μονόδρομος και η λύση είναι ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή λύση δεν είναι ούτε νεφελώδης ούτε αόριστος ορισμός. Επιβάλλθηκε επί τάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, επιβάλλθηκε επί τάση την κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων που οφείλει κάθε πολίτης να απολαμβάνει και πιστεύουμε ότι με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών χωρίς παρεκκλήσεις πάνω στις οποίες θα προσπαθήσουν να στηρίξουν και να επιβάλλουν μία λύση θα είναι η επιτυχής κατάληξη του κυπριακού προβλήματος. Η απόφαση των Παρισίων σηματοδοτεί την απαγκίστρωση από το επαχθές σχέδιο ΑΝΑΝ. Η διεκδικητική λύση, η διεκδικητική στάση του Προέδρου Δημοκρατίας έχει αποδώσει ούτως ώστε να γίνει σεβαστή η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις, έχουμε και δικαιώματα. Πρέπει επομένως στα πλαίσια αυτά να διεκδικήσουμε τη λύση. Όσον αφορά την παρουσία των εκλεκτών και γνωστών συνομιλητών, πιστεύουμε ότι με τις ιδέες και τις προτάσεις που θα επιβάλλουν θα εμπλουτίσουν το προστάσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξέβρεση αυτής της λύσης. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια στο συνέδριο. Εκ μέρους του ΑΔΙΚ, ο Χάρης Κυριακίδης, Σύμβουλος Επικοινωνίας. Αγαπητοί κύριοι του Προεδρείου, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ως
να συγχαρώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές για το συνέδριο αυτό, στο οποίο ακούοντας το σύντομο αλλά μεστό λόγο του κυρίου Προέδρου του Συνεδρίου, του κυρίου Φίλια, ένιωσα ένα τριχύλα σαν Έλληνας, αλλά και αισιοδοξία, γιατί έβαλε το μαχαίρι στο κόκκαλο, γιατί υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό που μπορούν, αν το θέλουν, να συμβάλλουν τόσο πολλά, ώστε επιτέλους να μετακυλήσουμε τον ογκόλυθο του εγκλωβισμού του ελληνισμού σε μια πορεία φθοράς. Παρουσία επίσης του φίλου και αγαπητού Βάσου Πισσαρίδη με υποχρέωνε επίσης να βγω από το κείμενό μου, που αν και δεν μ' αρέσει να διαβάζω σε τέτοια συνέδρια πάντοτε γράφω, να θυμίσω μιλώντας για το Κυπριακό αυτό που λέει πάντοτε ο γιατρός, και ελπίζω κάποτε να το χωνέψουμε αντί να αντιδικούμε με παρονιχίδες. Η θεραπεία χρειάζεται σωστή διάγνωση. Από τέτοια συνέδρια λοιπόν αναμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα βγουν σωστές διαγνώσεις και σωστές εισηγήσεις για θεραπεία. Αυτό που απομένει είναι και η πολιτική ηγεσία να αρπάξει επιτέλους κάποτε αυτά τα μηνύματα για να δούμε ένα καλύτερο αύριο. Αγαπητοί φίλοι, όταν ο τότε Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ουθάν, εγκατέλειπε το πόστο του, άφηνε και μια παρακαταθήκη. Ζητούσε λύση αρχών στο Κυπριακό. Και ξεκινώ από αυτό, γιατί και ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Η επιδίωξη λύσης αρχών για δίκαιη λύση». Η αποχώρηση του όμως, και τι εννοούσε ο Ουθάν, εννοούσε την επίλυση των διεθνών πτυχών του Κυπριακού, που ήταν τότε θέμα απειλής εισβολής και κατοχής. Και μετά την παραπομπή στις δύο κοινότητες για τη συνταγματική λύση και επιχείρησε μάλιστα ανεπιτυχώς να περάσει την ιδέα της Επιτροπής από μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας με Προεδρία της Γαλλίας ως μη αναμεμειγμένου μέλους για να προωθηθεί η επίλυση αυτής της ουσιαστικότητας πτυχής του Κυπριακού. Πριν όμως, ο κύβος είχε ρηχθεί τότε και είχε ρηχθεί μάλιστα με ζάρια σημαδεμένα. Ο καταλυτικός ρόλος της Χούντας των Αθηνών, οι συνωμοσίες των Αγγλοαμερικανών και η κατάληξη στο πραξικόπημα και την εισβολή μετέφεραν επί του εδάφους τους επί του χάρτου από το 1955 σχεδιασμούς των Αγγλοαμερικανών, και η αλλαγή φρουράς και φιλοσοφίας στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών από τον Βάλτχαϊμ μέχρι το σημερινό Ανάν μετέτρεψαν, και δυστυχώς και με τη δική μας ολιγορία και παραλήψεις, το Κυπριακό σε ένα ανατολίτικο παζάρι. Ένα παζάρι το οποίο αφήνει έξω όχι μόνο αρχές, ιδανικά και αξίες, αλλά και τον ίδιο τον Κυπριακό λαό στο σύνολο. Ένα παζάρι που επιμένει να θέλει να καταστήσει την Κύπρο σε χώρα του κανενός. Πρέπει πρώτα, ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, να σας κάνω μία ομολογία. Μία ομολογία, μία κατάθεση ψυχής. Νιώθω σήμερα ιδιαίτερη συγκίνηση. Βρίσκομαι κοντά σας. Κοντά στους φίλους και φίλες και αδερφούς και αδερφές Κυπρίους. Νιώθω επίσης συγκίνηση που πατάω στα ιερά χώματα ενός ηρωικού, ενός μαρτυρικού νησιού. Ενός νησιού που έδωσε αγώνες με την ιστορία, όπως είναι η Κύπρος μας. Θα ήταν ίσως κοινοτυπία να πούμε ότι όλοι μας θεωρούμε πως η Ελλάδα και η Κύπρος είναι στην πραγματικότητα ένας ενιαίος χώρος. Αποτελούν και οι δύο έναν ενιαίο πολιτισμό, έναν ενωμένο λαό, έναν λαό που έχει κοινούς προορισμούς, κοινούς στόχους, κοινή ιστορία. Δυστυχώς όμως, οι παγκόσμιες συνθήκες και οι διεθνείς πολιτικές σκοπιμότητες έχουν καταδικάσει διαχρονικά τον ηρωικό λαό της Κύπρου να ζει χωρισμένος και μάλιστα κάτω από τις απειλές, κάτω από τις κλανιές των τουρκικών όπλων.
Είναι αλήθεια, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, πως το κυπριακό πρόβλημα είναι ένα ζήτημα πολυσχηδές, πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο. Γιατί η λύση του εξαρτάται από πολλούς πολύπλοκους και εξωγενείς παράγοντες. Για μας την Ελλάδα, το κυπριακό ήταν και είναι πάγια ένα κεντρικό σημείο της εξωτερικής μας πολιτικής. Μπορεί οι παγκόσμιες συγκυρίες να αλλάζουν, η στάση όμως της δημοκρατικής Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο δεν έχει αλλάξει ποτέ. Είναι μια στάση αγάπης, μια στάση αλληλεγγύης της χώρας μας απέναντι στην αδερφή μας Κύπρο. Η ελληνική λοιπόν συμπαράσταση της Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο υπήρξε πάντοτε φανερή και αμέριστη. Εκδηλώθηκε μάλιστα διαχρονικά από όλες, ανεξαρτήτως από όλες τις δημοκρατικές κυβερνήσεις της Ελλάδας. Οι κοινές άλλωστε προσπάθειες και οι κοινοί αγώνες των δύο χωρών ήταν εκείνες που πέτυχαν να ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ενότητα. Το νέο αυτό καθεστώς έχει πολλά πλεονεκτήματα για την Κύπρο. Γιατί εκτός από την αναμφισβήτητη πολιτική δυναμική, την πολιτική διάσταση την οποία προσδίδεται από την ένταξη, διατύγονται για την κυπριακή δημοκρατία και νέοι αναπτυξιακοί δρόμοι, νέες οικονομικές ευκαιρίες. Βέβαια, όπως είπα, το πρόβλημα της Κύπρου είναι κυρίως πολιτικό. Είναι δηλαδή η τουρκική στρατιωτική κατοχή, η εφαρπαγή των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων, η ουσιαστική διχοτόμηση του νησιού, η αλλίωση, η επιχείρηση αλλίωσης του κυπριακού πληθυσμού με τον επικισμό των Τούρκων της Ανατολίας. Το πολιτικό πάντως αυτό πρόβλημα προκύπτει κυρίως από την επεκτατική αντίληψη από την οποία διακατέχεται η Άγκυρα. Είναι γεγονός πως η Τουρκία συχνά αρνείται να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις και απέναντι στο διεθνές δίκαιο αλλά και απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα όμως δημιουργούνται περισσότερες προϋποθέσεις και περισσότερες πιθανότητες να εξαναγκαστεί η Τουρκία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, οι οποίες υποχρεώσεις απορρέουν από το καθεστώς ένταξής της, οψέποτε ολοκληρωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πορεία όμως του Κυπριακού, αγαπητές κυρίες και κύριοι, εξαρτάται και από άλλες παγκόσμιες παραμέτρους. Εξαρτάται καταρχάς από την γενικότερη παγκόσμια πολιτική συγκυρία. Η παράμετρος αυτή μπορεί να φαντάζει ο λίγο θεωρητική, αλλά νομίζουμε ότι δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου μα καθόλου καταφρονητέα. Το ερώτημα, το γενικότερο ερώτημα, το οποίο τίθεται είναι αν στην εποχή μας, σε μια δηλαδή εποχή παγκοσμιοποίησης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικότερης αντίληψης ισότητος των λαών, αν λοιπόν στην εποχή μας επικρατήσουν οι καντιανές αρχές της ηθικής και του ρασιοναλισμού ή αν θα συνεχίσει ο κόσμος να κυβερνιέται με μια πολιτική ρεαλισμού εντός εισαγωγικών, όπως κατεφημισμό αποκαλείται η πολιτική εκείνη που έχει σαν βάση το στιγνό και αποκλειστικό συμφέρον των ισχυρωτέρων. Είναι αλήθεια πως ιστορικά διατυπώθηκαν συχνά απόψεις πολλές εναντίον της καλούμενης ηθικοποίησης της διεθνούς πολιτικής. Στην πράξη μάλιστα η καλούμενη αυτή πολιτική του ρεαλισμού, η real politics όπως λέγεται, εφαρμόστηκε απαραίτητα από πολλούς ισχυρούς σε διάφορες εποχές, όπως από τον Ρισελιέ, από τον Γουλιέρμο της Οράκης, τον Μπίσμαρκ, τον Ισραήλι, τον Θέοντορ Ρούσβελτ και επί των ημερών μας από τον Κίσινζερ, τον Μπλερ, τον Μπούς
κι άλλους. Η δική όμως στην πολιτική αποτελεί μία αρχή η οποία είχε επικρατήσει ακόμα από την εποχή του Πλάτων. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως η Γαλλική Επανάσταση, η οποία επαναοριοθέτησε τον κόσμο, στηρίζονταν σε ένα ηθικό πρόταγμα, σε ένα τρίπτυχο πρόταγμα, στο αίτημα για ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη. Το κυπριακό λοιπόν ζήτημα για την παγκόσμια τάξη είναι πρώτιστο για μας ένα διεθνές ηθικό ζήτημα. Και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να επιδιωχθεί συνεχώς και απαρέγκλητα. Θα πρέπει δηλαδή να επιδιωχθεί σε αυτή τη βάση η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της διεθνούς κοινής γνώμης. Κυρίες και κύριοι, μην ανησυχείτε, δεν είμαι ούτε Μητροπολίτης ούτε Παπάς. Και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι ο έχουν την τιμή να σας ομιλεί δεν είναι ούτε αφελής, ούτε υπέρ του δέοντος ρομαντικός. Γνωρίζει πολύ καλά πως η επικράτηση του ενός ή του άλλου δόγματος στη διεθνή πολιτική εξαρτάται από πολλούς σκυρούς, αδύρυτους διεθνείς νόμους και κανόνες. Κυριότερος είναι η δύναμη. Η δύναμη που διαθέτει και κινεί την παγκόσμια τάξη πραγμάτων σε κάθε ιστορική περίοδο. Σήμερα τη δύναμη αυτή την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η μοναδική υπερδύναμη στον κόσμο. Ελλάδα και Κύπρος οφείλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους λαούς μας και μέσω των λαών μας τους λαούς της υπερδύναμης πάνω στο σημείο αυτό. Και οφείλουμε επίσης να πείσουμε την ηγετική τάξη της υπερδύναμης ότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν σεβαστές αρχές και αξίες, αλλά και πως η δίκαια λύση της Κύπρου μπορεί να οδηγήσει σε μια καινούρια καλύτερη ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, μέχρι πρότινος, από την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν, του Ουίλσον, του Ρούσβελτ, του Κένεντι και του Μπιλ Κλίντον ακόμη, αν θέλετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφήρμοζαν άλλοτε μια πολιτική ενός ήπιου ρασιοναλισμού, όπως διατυπώθηκε από τον Ούγκο Γκρότσιους, άλλοτε σπανιότερα έναν ήπιο επαναστατισμό σύμφωνα με το καντιανό αξίωμα της αέναης ειρήνης. Με βάση αυτές τις αρχές, οι Ηνωμένες Πολιτείες κράτησαν μια ισορροπία. Δυστυχώς όμως. Και κατά την περίοδο που εφαρμόζονταν αυτές οι αρχές στη διεθνή σκακέρα από την υπερδύναμη των τελευταίων δεκαετιών. Δυστυχώς λέω, το κυπριακό ζήτημα παρέμεινε άλυτο. Προφανώς στο θέμα αυτό επικρατούσαν οι αρχές του χομπεσιανισμού και του μακιαβελισμού. Η καλούμενη δηλαδή ρεαλιστική πολιτική. Εμείς δεν διστάζουμε ευθέως εδώ να καταλογίσουμε άμεσα ευθύνες στον δυτικό κόσμο. Η συμπεριφορά μάλιστα του κόσμου αυτού, του ελεύθερου κόσμου, μας θυμίζει το σκοπτικό γνωστό μυθιστόρημα του Γκράχαμ Γκριν, ο ήσυχος Αμερικάνος, όπου απεικονίζεται με ξεκάθαρο τρόπο η αλαζονία, η άγνοια, η απερισκεψία της Αμερικής όσον αφορά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι ίδιες όμως φωνές ανησυχίες επαναλαμβάνονται ίσως εντονότερα αναφορικά με την Κύπρο και σήμερα. Οι Wall Street Journal, για παράδειγμα, αναφέρουν πριν γίνουν οι εχθροπραξίες στο Ιράκ ότι οι εισβολές, και διευρύνουμε την έννοια εισβολές περιλαμβάνοντας και την Κύπρο, εκειμονούν πολλές παγίδες. Το ίδιο λένε κι άλλα έγκυρα έντυπα, όπως το Newsweek, και εμείς προσθέτουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Γιατί η Κύπρος
αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι η μοναδική περίπτωση στον κόσμο όπου υπάρχουν ακόμα και σήμερα διαχωριστικές γραμμές και όπου σχεδόν το 40% του νησιού εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από στρατιωτική κατοχή. Δυστυχώς, το αυτή κανενός δεν υδρώνει. Κανείς δηλαδή δεν συγκινείται από το διαχρονικό δράμα του κυπριακού λαού και από την κατάφορη καταπάτηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Εμείς επιδιώκουμε σήμερα, μετά την κατάρρευση του ανατολικού συνασπισμού, να οικοδομηθεί ένας κόσμος μιας γενικότερης συλλογικής διακυβέρνησης που σήμερα έχει κρεμιστεί. Σήμερα είμαστε σε έναν κόσμο μονοπολικό και ενιαίο. Θέλουμε να υπάρξει ένας κόσμος χωρίς τύχη και χωρίς διαχωρισμούς. Χωρίς μισολοδοξία και χωρίς άγονες επιθετικότητες. Χωρίς περιφράξεις και χωρίς κλειστά συγκροτήματα. Θα πρέπει λοιπόν η σημερινή παγκόσμια τάξη να σεβαστεί τα μικρότερα κράτη, την ελευθερία τους και τους πολιτισμούς τους και να μην τα ρίξει βορρά στα νύχια των ισχυροτέρων. Δυστυχώς, μια τέτοια κατάσταση εγκλωβισμού και καταπίεσης σε μια τέτοια κατάσταση βρίσκεται σήμερα η Κύπρος. Και μάλιστα κάτω από στρατούς κατοχής και από μισαλόδοξα τείχη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι που μας ακούτε σήμερα, σήμερα τα κράτη δεν αισθάνονται μια παγκόσμια ασφάλεια. Αισθάνονται ότι στο διεθνές σύστημα, στο οποίο προεξάρχοντα ρόλο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν εφαρμόζονται οι αρχές της
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ να χαιρετήσει το συνέδριο εκ μέρους της ΚΕΔΚΕ ο κύριος Σίμος Δανιλίδης, δήμαρχος Σικιών Θεσσαλονίκης. Αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνδιοργανωτές του συνεδρίου, αγαπητές κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και προσωπικά εκ μέρους του Προέδρου μας, του Πάρη του Κοκουλόπουλου, του Δημάρχου της Κοζάνης, χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή, μεταφέρω τις ευχές και τα συγχαρητήρια και του Προέδρου, ταυτόχρονα βέβαια και την θλίψη του γιατί έκτακτες υποχρεώσεις τον ανάγκασαν να παραμείνει στην Ελλάδα και δεν μπόρεσε να έρθει. Αγαπητό Προεδρείο, αγαπητές κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, για να συμμετάσχω και εγώ στο συνέδριο με προβληματισμό και με ανταλλαγή απόψεων για τη δίκαιη, τη βιώσιμη λύση του μεγάλου εθνικού μας προβλήματος του Κυπριακού. Το άνοιγμα της γραμμής του Ατήλα για επισκέψεις στα κατεχόμενα μπορεί να δίνει προς τα έξω, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ψευδαίσθηση και τη λαθεμένη εντύπωση ότι δήθεν κάτι άλλαξε. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα. Η γραμμή Ατήλα και η τουρκική κατοχή είναι εκεί και η ουσία του κυπριακού προβλήματος δεν είναι οι σχέσεις μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, όπως ορισμένοι θέλουν παραπλανητικά να προβάλλουν. Η ουσία του προβλήματος είναι η τουρκική εισβολή, η τουρκική κατοχή, που συνεχίζεται 32 χρόνια μέχρι σήμερα. Με αφορμή το σχέδιο ΑΝΑΝ και ιδίως την επιδιατησία του ΑΝΑΝ, διακινήθηκαν διεθνώς για την αποενοχοποίηση της τουρκικής κατοχής, μια επιτίδια προπαγάνδα, μια προπαγάνδα που προσπαθούσε να διαφοροποιήσει το πρόσωπο και την παρουσία της Τουρκίας. Ότι δήθεν η Άγκυρα επέδειξε για πρώτη φορά επικοδομητική στάση. Στην πραγματικότητα όμως η Άγκυρα υποφελήθηκε από τη λεόντια και απαράδεκτη επιδιατησία ΑΝΑΝ σε βάρος της ελληνικής πλευράς και σε βάρος κάθε έννοιας δικαίου, πολύ δε περισσότερο σε βάρος της ευρωπαϊκής λύσης του Κυπριακού. Η πρόσφατη σκόπιμη διαρροή στον τουρκικό τύπο του νέου δόγματος εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας ήρθε να κάνει σαφές τους πάντες, ακόμα και σε αυτούς που είχαν ψευδαισθήσεις, πώς εννοεί η Τουρκία την λύση του Κυπριακού και τι πραγματικά επιδιώκει η Τουρκία απέναντι στον Ελληνισμό. Η Άγκυρα, παράλληλα με την επιβεβαίωση του κάζους μπέλη σε ό,τι αφορά το δικαίωμα, το αναφέρω το δικαίωμα της πατρίδας μας, της Ελλάδας, να επεκτείνει σε 12 μίλια τα χωρικά της ύδατα, αξιώνει επίσης την παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής στην Κύπρο, ΕΣΑΗ, εις το διηναικές. Θεωρεί μάλιστα το θέμα αυτό ως ακροχωνιαίο λίθο της τουρκικής πολιτικής ασφάλειας και το θεωρεί αδιαπραγμάτευτο, πιο δηλαδή την παραμονή αιωνίως των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι σήμερα επίσημα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αδιανόητο για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας το ελεύθερο μέρος απολαμβάνει σήμερα όλων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που απολαμβάνουν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, να συζητιέται δήθεν λύση που θα κατέλυε ουσιαστικά και οριστικά την κυπριακή ελευθερία και κάθε έννοια δημοκρατικής αρχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχών και δικαιωμάτων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο που κατοχυρώνει τα δημοκρατικά δικαιώματα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, ανεξάρτητα από θρήσκευμα, μπορεί να καλύψει και ολόκληρη την Κύπρο, όπως καλύπτει όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως προστατεύει όλους τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Η λύση του Κυπριακού
δεν μπορεί να είναι έξω από τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Και το ευρωπαϊκό κεκτημένο που αποτελεί σήμερα για την Κύπρο συμβατικό δίκαιο και υποχρέωση δεν μπορεί να αποσιωπηθεί. Δεν μπορεί επίσης να είναι έξω από τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου που τόσο βάναυσα παρουσίασε το σχέδιο ΑΝΑΜ και που τόσο βάναυσα με τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και τον επικισμό και την καταλήστευση των κατεχόμενων περιουσιών των Ελληνοκυπρίων και όλων των άλλων συμπαραμαρτούντων προχωρεί και συνεχίζει η τουρκική κατοχή. Συμμεριζόμαστε με όλη μας την ψυχή, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, με όλο μας το φρόνημα, αλλά ταυτόχρονα και με τον αγώνα μας, συμπαραστεκόμαστε και συμπαρατασσόμαστε με τον κυπριακό λαό και τις δυνάμεις, τους εκπροσώπους του κυπριακού λαού που αγωνίζονται για την ελευθερία και την επανένωση της Κύπρου για μια δίκαιη, λύσιμη, δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση του Κυπριακού. Εκ μέρους της ΚΕΔΚΕ, αλλά και εκ μέρους του λαού του Δήμου μας, του Δήμου Σικαιών Θεσσαλονίκης, χαιρετίζω και εκφράζω τη συμπαράσταση σε αυτόν τον αγώνα. Και επίσης δηλώνουμε την ανυποχώρητη διάθεσή μας και θέλησή μας να συνεχίσουμε από κοινού αυτόν τον αγώνα μέσα στα νέα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου, για να έρθει επιτέλους εκείνη η μέρα για την πλήρη, συνολική, δίκαιη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Καλή συνέχιση. Παρακαλώ τον κύριο Δημήτρη Κατσικόπουλο, νομάρχη Αχαΐας, να χαιρετήσει το συνέδριο. Κυρίες και κύριοι, η άμυνα των λαών, η δύναμή τους, είναι η μνήμη τους. Η ιστορική τους μνήμη, η βαθιά χαραγμένη στο υποσυνείδητό τους εμπειρία, που καλλιεργεί τη σκέψη, γίνεται οδηγός για το σήμερα και το αύριο, αφυπνίζει τη συλλογική συνείδηση και ορίζει το πλαίσιο της διεκδίκησης και του αγώνα. Η ιστορική μνήμη του ελληνισμού, η ανώθευτη, είναι ευλαβικά στραμμένη στη μαρτυρική Κύπρο, που πάντα απηχούσε και πάντα θα πηχεί την απέτηση για τερματισμό της μακρόχρονης περιπέτειας στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, πάντα θα αποτελεί σημείο αναφοράς όσων όρθωσαν το αναστημά τους στους νάρους της ιστορίας και της πολιτικής, πάντα θα είναι σύμβολο της απέτησης για αυτοδιάθεση των προσώπων και των λαών και του δικαιώματός τους να ζουν σε ελεύθερες πατρίδες. Η σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει η Εταιρεία Πολιτικού Πολιτισμού αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε για μία ακόμα φορά τις ισχυρές και αδιατάρακτες ανά τους αιώνες σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου. Σχέσεις που σε ό,τι αφορά εμάς τους Αχαιούς χάνονται στα βάθη της ελληνικής προϊστορίας και εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές και αδιάρρηκτες μέχρι σήμερα, εποχή κατά την οποία η μαρτυρική μεγαλόγησος προχωρά με δυναμισμό και αισιοδοξία δίπλα-δίπλα με την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την τεράστια επιτυχία της εξωτερικής μας πολιτικής στην Κοπενχάγη. Από την εποχή της Αχαϊκής Συμπολιτείας μέχρι σήμερα, Αχαιοί και Κύπροι αποδεικνύουμε σε κάθε ιστορική συγκυρία τους ισχυρούς δεσμούς που μας συνδέουν. Με τη συμμετοχή των εθελοντών Κυπρίων στον πόλεμο του 40, με τη θυσία των Αχαιών αγωνιστών στην Κύπρο, με την αδελφοποίηση πόλεων και σχολείων, την ανταλλαγή ιδεών και επισκέψεων, τη συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη των δικαίων των Κυπρίων αδελφών μας. Εμείς οι Αχαιοί ζήσαμε από κοντά τη μεγάλη δοκιμασία του κυπριακού λαού του 1974 και τα τραγικά γεγονότα που επακολούθησαν. Και αποτελεί τιμή για την Αχαΐα το γεγονός ότι εξαιτίας των μακρών ιστορικών σχέσεων της περιοχής με την Κύπρο, η Εταιρεία Πολιτικού Πολιτισμού, αυτή η φιλόδοξη υπερκομματική πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των πολιτών σε ζητήματα πολιτικής φιλοσοφίας και αντίληψης, αυτή η πρωτοβουλία που έχει θέσει ως βασικό στόχο να σφραγίσει η φωνή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, επέλεξε ως ορμητήριό της την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Θέλω σε αυτό το σημείο να συγχαρώ όσους πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της εταιρείας
και καταβάλουν προσπάθεια σε εποχές ιδεολογικής και πολιτικής ένδυας να αφυπνίσουν τους πολίτες και να τους κάνουν να σκεφτούν πάνω στις πανανθρώπινες αξίες της πολιτικής και του πολιτισμού. Η σχέση Ελλάδας και Κύπρου έχει δομηθεί σε ένα ασφαλές υπόβαθρο για την αβίαστη και ουσιαστική αποδοχή και κατανόηση της βαθύτερης σημασίας της έννοιας του δικαίου, της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της συναδέλφωσης. Σήμερα αυτή η σχέση καλείται να δοκιμαστεί και στο πεδίο της εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργασίας. Από την 1η Μαΐου του 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εισέλθει σε μια νέα ιστορική διαδρομή με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που μας κάνει να αισιοδοξούμε για ένα μέλλον απαλλαγμένο από τα βαρύδια και τα τραύματα του παρελθόντος. Αυτό αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σπουδαίο επίτευγμα του ελληνισμού, για το οποίο εργάστηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας και ολόκληρη η πολιτική ηγεσία της Κύπρου, καθώς ο στόχος της ένταξης επιτεύχθηκε παρά το γεγονός ότι η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της εισβολής και της παράνομης κατοχής των τουρκικών δυνάμεων στο 1/3 του εδάφους της. Το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην ιστορική διαδρομή της Μεγαλονήσου αφενός προσδίδει νέες διαστάσεις στον γεωστρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφετέρου ενισχύει τις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση του νησιού. Καταλυτικός παράγοντας για εξεύρεση λύση στην Κύπρο αποτελεί και το γεγονός της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, αρκεί βέβαια να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που η ίδια έχει αποδεχθεί στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός των συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων που τις έχουν τεθεί. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους τόνους προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της γείτονος χώρας ότι η ευρωπαϊκή της πορεία εξαρτάται από την πρόθεσή της να σεβαστεί και να αποδεχθεί τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές και αξίες βάσει των οποίων είναι πέρα από κάθε λογική να απειλείται ένα κράτος μέλος από ένα άλλο υπό ένταξη κράτους. Η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι υποχρεωμένη να αποσύρει από την Κύπρο τα στρατεύματά της, είναι υποχρεωμένη να δώσει απαντήσεις σε διάφορες πτυχές του Κυπριακού που αφορούν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της Τουρκίας θα πρέπει να κατανοήσει ότι η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας προβλέπεται στο αμυντικό δόγμα της, δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου σήμερα από το βήμα αυτό να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τις φωνές του ελληνισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη της Σιφηλίου και να απευθύνω έκκληση προς την Τουρκία να γυρίσει σελίδα και μαζί να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση όπως έχει αναφερθεί κατά κόρον εδώ σήμερα του Κυπριακού. Μια λύση που θα εγγυάται την ασφάλεια και την ευημερία όλων των κατοίκων της Κύπρου και η οποία θα βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου, θα σέβεται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα συνάδει με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Σήμερα το σχέδιο ΑΝΑΝ μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, όπου ο λαός εκφράστηκε ελεύθερα και δημοκρατικά, αποτελεί παρελθόν και διαμορφώνεται μια καινούργια κατάσταση. Με τη νέα πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, το σημαντικό βεβαίως είναι να προετοιμαστεί καλά η επόμενη προσπάθεια. Για την επίτευξη του συλλογικού αυτού οράματος απαιτείται η συμβολή όλων μας, στο βαθμό βέβαια των δυνατοτήτων μας. Εμείς οι Ελλαδίτες θα βρισκόμαστε και σε αυτή τη νέα φάση στο πλευρό των Ελληνοκυπρίων αδελφών μας. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από το γόνιμο διάλογο που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου από τις σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες και τους υψηλού κύρους επιστήμονες θα εξαρθούν χρήσιμα και κρίσιμα συμπεράσματα στην κοινή προσπάθεια του ελληνισμού για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής διευθέτησης με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Εύχομαι τέλος οι εργασίες του συνεδρίου να λειτουργήσουν ως εκκίνηση προβληματισμού για να αναζητηθούν στο άμεσο μέλλον τρόποι συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου σε όλα τα επίπεδα αναπτυξιακής και οικονομικής δράσης. Η Ελλάδα και η Κύπρος οφείλουν και μπορούν να εμβαθύνουν και να αναβαθμίσουν τη συνεργασία τους μέσα από την ευρωπαϊκή ιδιότητα που πλέον τη συνδέει, προχωρώντας και σε οικονομικές συμμαχίες
με τις δυναμικές επιχειρήσεις και το υψηλού επίπεδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν. Η Αχαΐα επιδεικνύει εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τομέα της ανάπτυξης σχέσεων σε οικονομικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο με την Κύπρο και προς αυτή την κατεύθυνση θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ που με ακούσατε και καλή συνέχεια στις εργασίες του μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Νομάρχα. Παρακαλώ τον κύριο Γιαννάκη Παπαϊωάννου, Δήμαρχο Καραβά, ο οποίος να χαιρετήσει το συνέδριο εκ μέρους του κυρίου Σκορδί, Προέδρου Κατεχομένων Δήμων Κύπρου και Δήμαρχο Αμοχώστου. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων Κύπρου, κ. Γιαννάκη Σκορδί και των υπολείπων Δημάρχων των Κατεχομένων Δήμων της Κύπρου, μεταφέρω εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό για κάθε επιτυχία στο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικού Πολιτισμού, το Δήμο Κερίνιας και την Κίνηση για το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Κύπρου. Καλωσορίζουμε στην Κύπρο τους εκλεκτούς ομιλητές από την Ελλάδα μαζί με τις ευχαριστίες μας για την έμπρακτη συμπαράστασή τους στον αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία και δικαίωση. Ευχαριστίες επίσης μεταφέρουμε σε όλους τους ομιλητές, εισηγητές για την ουσιαστική συμβολή τους στις πολύ αξιόλογες θεματικές ενότητες που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Είμαστε σίγουροι ότι τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα αποβούν χρήσιμα και ουσιαστικά και θα βοηθήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στους χειρισμούς της πολιτικής μας ηγεσίας για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Επιμένουμε και τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η λύση για το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου για να μπορέσει να αντέξει στον χρόνο πρέπει πάνω απ' όλα να εμπεριέχει βασικές αρχές δικαίου και ηθικής. Η αποστολή και δράση των κατεχομένων Δήμων είναι απόλυτα συνδεδεμένη με ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν κύριο άξονα προσφοράς το εθνικό μας θέμα και της δίκαιης επίλυσής του. Για άλλη μια φορά, συγχαίρουμε τους διοργανωτές και ευχόμαστε σύντομα να υποδοθούν οι προσπάθειες όλων μας για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση με κατοχυρωμένα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου. Κυρίες και κύριοι, να καλέσω τον επόμενο. Όχι ομιλητή, αν θέλετε, καλεσμένο που μας τιμά. Θέλω να σας πω κάτι, ότι η Εταιρεία Ελληνικού Πολιτισμού κάλεσε να έρθουν δύο σημαντικοί δήμαρχοι εξ Ελλάδος. Είναι σημαντικοί γιατί εκπροσωπούν μαρτυρικές πόλεις ορόσημα του ελληνισμού. Και εμείς θεωρούμε ότι η Κύπρος είναι μαρτυρικό νησί ορόσημα του ελληνισμού. Καλέσαμε μέλη της εταιρείας άλλωστε, τον κύριο Αθανάσιο Παδόπουλο, Δήμαρχο Καλαωρίτων, που τον καλώ να χαιρετήσει τη σύναξή μας, και τον κύριο Γεώργιο Τρεβεζάνο, ο οποίος είναι Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου. Θα διαβάσω μήνυμα του αμέσως μετά. Κύριοι εκπρόσωποι των Κυπριακών Κομμάτων, αξιότιμοι κύριοι του Προεδρείου, αδερφοί μας Κύπροι, σας μεταφέρω τα συναισθήματα τα προσωπικά μου και τα συναισθήματα των συνδημοτών για την άδικη και συνεχιζόμενη κατοχή του ματηρικού μας νησιού. Ως απόγονοι ανθρώπων που έζησαν τον όλεθρο, κατανοούμε βαθύτατα το δράμα που η Κύπρος χρόνια τώρα συνεχίζει να υφίσταται. Ιστορία γραμμένη με αίμα και πόνο ενώνει το μαρτυρικό μας τόπο με το δικό σας και τους άλλους μαρτυρικούς τόπους της γης. Μια μοίρα που συναντιέται στο παρελθόν και καταγράφεται στην απώλεια αναρρύθμιτων αθώων ανθρώπων που προσέκρουσαν ως ανθρώπινες ασπίδες στα όπλα των δυνάμεων της αλαζονίας και της παραφοράς. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι στον τόπο μας υπήρξαν θύματα της ναζιστικής θηριωρίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πόλη πυρπολήθηκε. Τα παιδιά μεγάλωσαν έχοντας χαραγμένη στη μνήμη τους τη φρίκη του πολέμου. Ωστόσο, το αίμα τόσων αθώων φαίνεται πως δεν κατάφερε τελικά να νικήσει την παραπουσίνη. Σήμερα, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι χωρισμένη στα δύο, με χιλιάδες δολοφονηθέντες και αγνοούμενους, εξακολουθεί να ζητά τη λύτρωση. Πορευόμαστε σήμερα μαζί σας,
στο δρόμο για τη ελευθεριά της κατεχόμενης Κύπρου. Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα του κυπριακού λαού ενάντια στη συνεχιζόμενη κατοχή της μισής Κύπρου και στην κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων του κυπριακού ελληνισμού. Με την ευχή κάποτε αυτός ο δρόμος να μην σταματά στα σηματοπλέγματα, τα έρημα σπίτια να πάψουν να περιμένουν, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους μαρτυρικούς τόπους που πλήγωσε ο πόλεμος, τους μαρτυρικούς τόπους της Ελλάδας, της Κύπρου, του κόσμου ολόκληρου, τους αναρρύθμιτους νεκρούς, για να απαιτήσουμε σεβασμό στον άνθρωπο, εγγυήσει για την ειρήνη στον κόσμο, να απαιτήσουμε μία δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος. Πιστεύουμε ακράδαντα σε μία ειλικρινή σχέση φιλίας και συνεργασίας με τον κυπριακό λαό. Ιδιαίτερα με τους δήμους της Κύπρου που είναι στα κατεχόμενα, τους μαρτυρικούς δήμους του μαρτυρικού μας νησιού. Οι λαοί μας έχουν αγώνες κοινούς για να αγωνιστούν στο σύγχρονο κόσμο. Υπάρχουν νέα μέτωπα, ειρηνικά, που συγκροτούμε και πρέπει να συγκροτήσουμε για την πρόοδο, την ευημερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σύγχρονη πραγματικότητα επιτάσσει τη συλλογική δυναμική μας παρέμβαση. Σε όλο τον κόσμο σήμερα υπάρχουν σε εξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις και εισβολές, ενώ ολόκληροι πληθυσμοί και χώρες στενάζουν κάτω από την οικονομική και πολιτική εκμετάλλευση των υπερδυνάμεων. Ο πόλεμος μεταλλάσσεται. Ενδύεται το μανδύα του εξυγχρονισμού και της ανασυγκρότησης των χωρών. Αναδιατάσσει τα σύνορα του κόσμου και ρυθμίζει τις τύχες των λαών στα πλαίσια μιας οικονομικής διπλωματίας που κόβει το χάρτη του κόσμου διαμορφώνοντας ζώνες επιρροής με βάση τα οικονομικά συμφέροντα και την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών και πόρων. Καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταργεί την αυτοδιάθεση, επιχειρεί να προσδώσει νέο περιεχόμενο στις έννοιες δημοκρατία και ελευθερία. Σε όλο αυτό το σύγχρονο παραλογισμό, η απάντηση είναι αγώνας, κοινωνική και πολιτική κινητοποίηση, άρνηση της επανάπαυσης και του φυσικασμού της τεχνολογικά προηγμένης εποχής μας. Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, με την πολύχρονη δημοκρατική παράδοση και την αυξημένη ισχύ σε διεθνείς οργανώσεις και σχηματισμούς, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, συνασπίζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των λαών. Παρεμβαίνουν ειρηνευτικά στις πολεμικές αιστείες που προκαλούνται ανά τον κόσμο. Οι λαοί στην Ευρώπη δείχνουν αυξημένη ευαισθησία, τα κοινωνικά αντιπολεμικά κινήματα αποκτούν όλο ένα δυναμικότερο ρόλο. Η επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπόθεση των κυβερνήσεων της Κύπρου, μα πρωτίστως είναι υπόθεση της αδάμαστης δύναμης του κυπριακού λαού. Η ιστορία το απέδειξε με ένα όχι στο σχέδιο Ανάν και ένα ναι στην αποφάσεις του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είμαστε στο πλευρό σας όλο το δίκτυο των μαρτυρικών χώρων και προϊόντων της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, Αντιπτέρρακος Αναπαστρατεία κύριος Γιώργιος Πρεβεζάνος. Οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 180 χρόνια από το κορυφαίο ιστορικό γεγονός της εξόδου του Μεσολογγίου με αναγκάζουν να βρίσκομαι στη γειτονική κοινότητα Κύλη της Πάφου. Βρίσκεται εκεί τώρα. Αποτελεί όμως ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι θα ακουστεί η φωνή των Μεσολογγητών, έστω και μέσα από τον σύντομο χαιρετισμό, σε ένα συνέδριο όπου διακεκριμένες προσωπικότητες θα καταθέσουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους για το κυπριακό πρόβλημα, για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Προσωπικά θεωρώ βάναυση προσβολή των αρχών της διεθνούς κοινότητας αλλά και της ανθρώπινης ύπαρξης να συζητάμε για το παγκόσμιο και διαχρονικό αγαθό της ελευθερίας, την αυτονόητη αρχή για την ύπαρξη της ανθρώπινης οντότητας,
της επικοινωνίας και του αλληλοσεβασμού ατόμων, κοινωνιών, κρατών, διεθνών οργανισμών. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και συγκινητικό τη χρονική στιγμή που γίνονται συζητήσεις για το κυπριακό πρόβλημα, εμείς οι λιγοστοί μεσολογγίτες να συνοδεύουμε την ιερά εικόνα της εξόδου και να αρχίσουμε τις εκδηλώσεις μνήμης από τη μαρτυρική μας Κύπρο. Οι αδελφοί μας Κύπροι, μαζί με τους μεσολογγίτες και τους φιλέλληνες, οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, άξιοι συνεξές της ιστορίας του ελληνισμού, παρέλαβαν τη σκητάλη της Λευτεριάς από τους αναμνομάχους και την έκαναν θαυρό στα χέρια του γέροντα Καψάλη για να φωτίσουν τον κόσμο και να στείλουν το μήνυμα απ' άκρου σ' άκρου της γης ότι η Λευτεριά είναι αγαθό, αδιαπραγμάτευτο για τον ελληνισμό. Αυτός ο διεύρος έγινε ουράνιος δρόμος, πίστης και ποίημα για τον Εναγόρα Παλικαρίδη, όταν τον οδηγούσαν στην Αγχώνη, όταν οδηγούσαν στην Αγχώνη το 17χρονο μάρτυρα, αυτός τραγουδούσε το τραγούδι της Λευτεριάς. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάρει τη Λευτεριά. Από τα μηνύματα και διδάγματα που εκπέμπει η θυσία των μαρτύρων του έθνους, θέλω αυτό και μόνο να καταθέσω στο συνέδριο. Ο ελληνισμός από τη θυσία των μαρτύρων του απέκτησε ένα μέτρο για να μετρά το ηθικό του ανάστημα μέσα στην ιστορική του πορεία. Συγχρόνως δε έστειλε τα μηνύματα της ελπίδας στους αδύνατους και της ανάγκης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους αλαζόνες ισχυρούς της γης. Αν οι αλαζόνες ισχυροί της γης δεν συμμορφωθούν με τον ηθικό κανόνα, τότε δεν έχουν θέση στο ιστορικό γίγνεσθε και θα συγκρούνται πάντα με την αποφασιστικότητα και το όραμα των ανθρώπων για ελευθερία και ειρήνη. Με αυτά τα λόγια κλείνω το χαιρετισμό μου. Καταθέτω δε τον προσήκοντα φόρο τιμής και τον σεβασμό στη μαρτυρική Κύπρο και εύχομαι μαζί με τους συμπατριώτες μου το τραγούδι της Λευτεριάς να ακουστεί γρήγορα στην κατεχόμενη Κύπρο μας. Λοιπόν, μετά από το διάβασμα αυτού του μηνύματος που βρίσκεται στην Κύπρο, είναι και ο κ. Πεπεζάνος, παρακαλώ τον πρόεδρο των αποδήμων Κυπρίων Ελλάδος, τον κ. Κώστα Μαντάρη, να χαιρετήσει το συνεδρίο. Δεν είμαστε στο πρόγραμμα για να χαιρετήσουμε. Με χαρά όμως θέλουμε να απευθύνουμε ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους ανθρώπους που είχαν την ιδέα, που είχαν την πρωτοβουλία για τούτο το συνέδριο. Ένα συνέδριο που είμαστε βέβαιοι ότι θα διεξαγάγει σημαντικά, θα βγάλει σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Εμείς απλά ως Κύπροι της Ελλάδας φέρνουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε στην Κύπρο με την καρδιά μας, με την ψυχή μας και αγωνιζόμαστε για τη δικαίωσή της. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Παρακαλώ τον κύριο Πέτρο Δεξάκη, πρόεδρο Ελλαδιτών Κύπρου. Εκλεκτό Προεδρείο, εκλεκτή προσκεκλημένη, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλαδιτών Λεμεσού και γραμματείας της Ομοσπονδίας Ελλαδιτών Κύπρου. Έχουμε αρκετοί από εμάς πολλά χρόνια στην Κύπρο. Έχει γίνει για μας δεύτερη πατρίδα. Την πονάμε και υποφέρουμε μαζί της για αυτά που τράβηξε και που ακόμα, παρόλα που είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα να νιώθει. Όπως είπε και ο αγαπητός μας Βασίλης Φίλιας, η Κύπρος είναι η αιχμή του δόρατος και όλα εδώ παίζονται. Αν οι απώλειες στην Κύπρο είναι τραγικές, τότε σίγουρα θα ακολουθήσουν και στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Η ανασφάλεια στην Κύπρο είναι δεδομένη με την παρουσία των 50.000 άριστα εξοπλισμένων Τούρκων στρατιωτών και σε επιθετική διάταξη διατεταγμένων. Οι έπικοι όλο και αυξάνονται. Μιλούμε για αριθμούς που οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες δίνουν και είναι πέραν των 200.000. Θα πρέπει να επαναλάβω και να απαντήσω και από την Κύπρο στην κυρία Κούλτεψη και να της πω ότι ο κυπριακός λαός είναι τώρα πολύ πιο καλά ενημερωμένος για το σχέδιο ανάδου. Έχει το χρόνο
είχε του χρόνου και αν από διέστηση έδωσε ποσοστό 76%, τώρα είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι έχει ενημερωθεί και το ποσοστό θα είναι πέραν του 86%. Απευθύνουμε προς την ηγεσία της Ελλάδας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση και με σκληρή γλώσσα του ζητώ να σταματήσουν τα μεγάλα λόγια και τα τερτύπια, γιατί εμείς οι Ελλαδίτες μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν μπορεί οι υψηλοί επισκέπτες στην Κύπρο να λένε στους Κυπρίους όλα αυτά που περιμένουν εξ Ελλάδος να του πούν και γλυκά στα αυτιά του να ακουστούν. Αλλά όλα αυτά μέχρι εδώ τα είπανε, εισέπραξαν χειροκροτήματα και την άλλη ώρα όλα μα όλα τα ξέχασαν, τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα. Εμείς οι Ελλαδίτες της Κύπρου μπορούμε και το φωνάζουμε. Οι Κύπροι δεν μπορούν να το πούν. Θα τους χαρακτηρίσουν αμέσως αχάριστους, ίσως και με ακόμα πιο βαριούς χαρακτηρισμούς. Αναλάβετε τις ευθύνες σας εναντί της Κύπρου, εναντί της Ελλάδος, εναντί της ιστορίας. Ακούγονται απαισιόδοξα αυτά που προανέφερα, θα έπρεπε όμως να το πω. Είμαι αισιόδοξος, ποντάροντας τον ελληνικό λαό, ο οποίος πιέζει την ηγεσία του για σωστές θέσεις και πρωτοβουλίες. Επίσης, αυτά που οι δήμαρχοι, ο δήμαρχος των Καλαβρίτων μας είπε και επίσης ο δήμαρχος των Σιγιών έχουν πάρα πολύ πολύ ενδιαφέρον και χαιρετίζω και συγχαίρω την εταιρεία στην οποία πρόεδρος είναι ο κ. Βασίλειος Φίλιας με αυτά τα οποία κάνουν. Είναι αυτά όλα που με κάνουν να νιώθω αισιόδοξος. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο συνέδριο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Πέντρο Λάγια πριν να έρθει τον Ισπανό ελληνιστική συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει δύο πολλές μελέτες και δύο εξαίρετα πηγαίνει για την Ελλάδα, για την ευδαίμονα Αρκαδία και για τους μυθολογικούς τόπους της Ελλάδας. Ο κύριος Λάγια, ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, όπως άλλωστε λατρεύουμε και εμείς στην Ισπανία και το ξέρετε κύριε Λάγια. Σας παρακαλώ περάστε να χαιρετήσετε το συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλια για αυτά τα γενναιόδωρα λόγια. Ως ξένος, ως ελληνιστής και ως πολίτης μέλος της Εταιρείας Πολιτικού Πολιτισμού, είναι για μένα τιμή που κλήθηκα να συμμετάσχω σε αυτό το συνέδριο όπου επιχειρείται να θεσπιστεί ένα πλαίσιο αρχών για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Κατά την άποψή μου, η πρόθεση που έπαιρνε για αυτή τη συνάντηση είναι μεγίστης σημασίας. Όχι μόνο για τις ιδέες και τις προτάσεις που μπορεί να ακουστούν εδώ, αλλά και ως χειρονομία μιας ελεύθερης και υπεύθυνης κοινωνίας πολιτών. Η πρόσφατη ιστορία αυτού του νησιού με τις ραδιουργίες της Βρετανικής πολιτικής, την τρομοκρατία της Βολκάν, τις αφαιρεσίες της Έριδος και τη θλιβερή διχοτόμηση της πρωτεύουσας είναι μια ιστορία αίματος και βαρβαρότητας. Τα γεγονότα του 1974 με το πραξικόπημα που υποκίνησαν οι συνταγματάρχες και την βίαιη εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων είναι άλλο ένα παράδειγμα παραλογισμού και βαναυσότητας. 200.000 άνθρωποι διωγμένοι από τα σπίτια τους, 5.000 δολοφονημένοι σε αντίπεινα, 1.000 γυναίκες βιασμένες από τους εισβολείς και περισσότεροι από 1.500 νεούμενοι υπήρξαν τα άμεσα και όπως σχεδόν πάντα αθώα θύματα αυτής της έκρηξης μίσους και φιλοδοξίας. Ωστόσο, αν εκείνα τα γεγονότα μας συγκινούν με τη στιγνότητά τους, 30 χρόνια μετά οφείλουμε να νιώσουμε συγκίνηση με την πρόοδο που σημαίνει η αποτελεσματική αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης για αυτήν την μακροχρόνια διένεξη. Η διάσκηση της πράσινης γραμμής το 2003, η δημοκρατική αμφισβήτηση του σχεδίου ΑΝΑΜ, η υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το συνέδριο στο οποίο συμμετέχουμε σήμερα είναι ειρηνικές και επικοδομητικές κινήσεις της ιστορίας. Και με αυτήν τους την ιδιότητα πρέπει να μας χαροποιούν. Αυτό το απόγευμα θα ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός προγράμματος που θα δείξει ιστορικές, γεωπολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές όψεις της Κύπρου και θα αναλύσει τη συνεχόμενη στρατηγική τελετελεσμένων γεγονότων. Παράλληλα, θα πραγματευτούμε μια επίλυση σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την θεμελιώδη αρχή του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όλα τούτα με ένα μόνο σκοπό, να θέσουμε τις βάσεις για την οικοδόμηση μιας ενωμένης χώρας. Και ποιες πρέπει να είναι αυτές οι βάσεις? Ας σκεφτούμε πως στον κόσμο που ζούμε υπάρχουν σήμερα μόλις 200 χώρες και πως μόνο ταύτα τα έθνη της γης ξεπερνούν τις 6.000 και οι γλώσσες που ομιλούνται από αυτούς τους, από τους κατοίκους της, τις 2.700. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλες οι χώρες είναι ή θα γίνουν πολύ σύντομα πολυπολιτισμικές οντότητες και ότι η πρόκληση της εποχής μας δεν είναι να οριστούν καθαρά έθνη ταυτισμένα με μια επικράτεια, αλλά να δημιουργηθούν αισθήματα κατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ πολιτισμικά ετερογενών ανθρώπων. Για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια πρόκληση, επιβάλλεται λοιπόν η αναζήτηση και η αναγνώριση ενός κοινού παρανομαστή μεταξύ των ανθρώπων. Οι οικονομικές δυνάμεις που κυριαρχούν στον κόσμο έχουν ήδη πριέναν την αναγκαιότητα πρόσβασης στους βασικούς πόρους και προτίθενται να τον εκμεταλλεύονται αδίστακτα, υπερβαίνοντας τα παραδοσιακά σύνορα του κράτους-έθνους. Μπροστά σε τούτο, όσοι σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς της ειρήνης, της ανάπτυξης και του πολιτισμού, έχουμε την ηθική υποχρέωση να επισημάνουμε και να καλλιεργήσουμε έναν διαφορετικό κοινό παρανομαστή, την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και τούτο δεν είναι έργο Κυπρίων, Ελλήνων ή Τούρκων. Είναι επιχείρηση ελεύθερων ανθρώπων. Αυτή η υπέρβαση συνόρων αναζητώντας το πραγματικά ανθρώπινο είναι έργο ατόμων, πολιτών με την πιο ετυμολογική έννοια του όρου. Πάνω στην ιδέα του ανθρωπισμού και της κοινωνίας πολιτών πρέπει να χτιστεί κάθε χώρα και κάθε νόμιμη δομή εξουσίας. Και αν αυτό δεν συμβεί, θα σφάλουμε στη βάση και θα υποστούμε την πιο βαθιά ηθική ήττα. Πιστεύω πως για να κάνουμε λόγο για ένα πλαίσιο αρχών, πρωτεύει να θυμηθούμε αυτή την ιδέα που δυστυχώς συνεχίζει να είναι επαναστατική. Στον κόσμο που ζούμε, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου εξακολουθούν να είναι μία πραγματικότητα εν το γίγνεσθε. Γι' αυτόν τον λόγο, ως ελληνιστής, ως πολίτης και ως άνθρωπος δίχως άλλη πατρίδα από την πνευματική πατρία του ανθρωπισμού, θεωρώ πρωτοβουλίες σαν αυτή του παρόντος συνεδρίου μεγίστης σημασίας. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον κύριο Πέντρο Λαγιά. Και πρέπει να του θυμίσω ότι αυτές τις αρχές τις προασπίστηκαν με φοβερό αίμα οι λαοί της Ευρώπης και οι ίδιοι στους δρόμους της Μαδρίτης, στους δρόμους της Βαρκελόνης, στους δρόμους όλων των πόλεων της Ισπανίας με τον Εμφύλιο πόλεμο είχαν ένα σύνθημα «Non passeran», δεν θα περάσει η αδικία, δεν θα περάσει η βία, δεν θα περάσει η αυθαιρεσία, δεν θα περάσει η επάνωδος στην βαρβαρότητα. Non passeran!